Συνέχεια της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, τρίτη σήμερα 12 Νοεμβρίου, μαζί στις 3 η επικαιρότητα, προεκτάσεις επικαιρότητας. Και τώρα θα αλλάξουμε για να πάμε σε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και ενδιαφέρον θέμα. Θα έλεγε κανείς ένα συναρπαστικό θέμα, το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ όλο τον κόσμο, έτσι, όλη την ανθρωπότητα. Αλλά θα έλεγε κανείς ότι για εμάς τους Δωδεκανήσους και εν προκειμένου τους Ρόδιους, έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Διότι θεωρείται ότι ενδεχομένως αυτός ο περίφημος μηχανισμός, και αναφέρομαι στο μηχανισμό των αντικυθύρων που σας έλεγα τις προηγούμενες ημέρες, μπορεί να έχει κατασκευαστεί στο νησί της Ρόδου. Λοιπόν, κοντά μας για να συζητήσουμε για τον μηχανισμό των αντικυθύρων είναι ο καθηγητής φυσικής του διαστήματος, Έλληνας αστρονόμος, με εξαιρετική παρουσία έτσι, στον επιστημονικό χώρο, ο κύριος Ξενοφώντας Μουσάς, ο οποίος βρέθηκε στην Ρόδο με αφορμή το Πανελλήνιο Συνέδριο των Ξεναγών. Και μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να δούμε και από κοντά, από ό,τι φαίνεται, έτσι ένα αντίγραφο αυτού του μηχανισμού και να συζητήσουμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Κύριε Καθηγητά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας, με το κοινό σας, όχι μόνο στη Ρόδο, το Αιγαίο, αλλά και το παγκόσμιο εν τέλει κοινό σε όλη την Ιφίλιο. Πράγματι, στο υπέροχο συνέδριο που οι Έλληνες Ξεναγοί, Πανελλήνιο Συνέδριο, διοργάνωσαν, είχαμε την ευκαιρία να δούμε όλο το νησί, όλα τα μουσεία, να μάθουμε ένα σωρό καινούργια πράγματα και μυστικά που υπάρχουν πάντοτε στα ελληνικά μουσεία, και εγώ από την μεριά μου ήμουν ένας από τους εκλεκτούς ομιλητές που είχε το συνέδριο και μίλησα βέβαια σε αυτή την περίπτωση για το μηχανισμό των αντικυθύρων, που ένα ωραίο αντίγραφό του βασισμένο στις μελέτες μας έχουμε εδώ μαζί μας απόψε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε έτσι αυτή την προσέγγιση του μηχανισμού των αντικυθύρων, ρωτώντας κύριε Μουσά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, θυμάμαι καλά, είχαμε κάνει μια συζήτηση, την ίδια συζήτηση, 7 χρόνια πριν. Ακριβώς. Να ρωτήσω λοιπόν, σε αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν, εσείς από τους ανθρώπους που έχετε μελετήσει αδελεχώς και μελετάτε το μηχανισμό, ανακαλύψατε περισσότερα πράγματα, και για όσους ενδεχομένως πρώτη φορά ασχολούνται ή ξαναβλέπουν, να εξηγήσουμε τι είναι αυτός ο περίφημος μηχανισμός δηλαδή. Είναι το τάμπλετ της εποχής, ήταν ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής της ελληνιστικής εποχής, τι ακριβώς είναι? Είναι όλα αυτά ακριβώς που είπατε. Είναι δηλαδή ένα υπερμηχάνημα, να το πούμε. Είναι ένα τάμπλετ της εποχής, γιατί οι Έλληνες εκείνη την εποχή το ονομάζανε, όσο και αν μοιάζει απίστευτο, πινακίδιο, δηλαδή τάμπλετ. Μάλιστα. Και κάνει ό,τι θα ονειρευόταν ένας αστρονόμος εκείνης της εποχής ή και της σημερινής. Δηλαδή, μας δίνει, και εγώ υποστηρίζω ότι είναι ένα αστρονομικό ρολόι με συνεχή κίνηση, που δείχνει τον χρόνο και την ώρα. Θα πούμε λίγα περισσότερα αργότερα γι' αυτό. Και έχει από τη μια του όψη τον ήλιο και τη σελήνη, όπως βλέπουμε εδώ, δείχνει τις φάσεις της σελήνης με αυτόν τον δείκτη, καθώς γυρνάει γύρω από τη γη, και αλλάζουν στο μεταξύ οι φάσεις αυτής της μικρής σφαίρας που είναι μισή μαύρη, μισή άσπρη, ενώ από την άλλη μεριά προβλέπει τις εκλήψεις ήλιου και σελήνης, προβλέπει τις φάσεις της σελήνης με ένα ημερολόγιο το οποίο είναι ίδιο πρακτικά με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα για το Πάσχα και τις άλλες κινητές γιορτές, παρόλο που είναι ένα ημερολόγιο ή ένας κύκλος, όπως τον λέμε, του Μέτωνα πιο σωστά, που ο Μέτων την εποχή του Σοκράτη... Δεν πειρά. Συνεχίστε. Μέτωνας πάντως δεν είναι στον τηλέφωνο. Αποκλείεται. Ναι. Λοιπόν, που ο Μέτων την εποχή του Σοκράτη έφτιαξε στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν,
αυτό το αρχαίο ημερολόγιο που το έχουμε από την εποχή του Σοκράτη είναι αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα εμείς οι χριστιανοί, αλλά και οι Εβραίοι και οι Κινέζοι σε κάποιο βαθμό, για να μπορούμε να ξέρουμε τις γιορτές μας. Μάλιστα. Και έρχομαι τώρα σε έναν άλλο δείκτη που έχουμε εδώ πέρα, και ερχόμαστε πιο κοντά στη Ρόδο. Μάλλον είμαστε ακριβώς στη Ρόδο εδώ. Γιατί εδώ γράφει Άλια. Ναι. Άλια λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική γιορτή των Ελλήνων που γίνεται στη Ρόδο κάθε 4 χρόνια, και έτσι τούτο το μηχάνημα είναι φτιαγμένο ώστε κάθε τετραετία να μας λέει με την τάδε φάση της Σελήνης θα ξεκινήσει ο εορτασμός των Αλίων στη Ρόδο με επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και αργότερα από όλη τη Μεσόγειο. Δηλαδή και ξένοι Ρωμαίοι, για παράδειγμα, έρχονταν εδώ για, για αυτές τις γιορτές. Ναι. Αντίστοιχες γιορτές, όπως ήταν τα Ίστμια, έτσι, η Ολυμπιάδα και όλα αυτές που ήταν κάθε 4 χρόνια προγραμματισμένα εκείνα τα χρόνια. Έτσι ακριβώς είναι. Εδώ, για παράδειγμα, διαβάζουμε Ολυμπία και Ίστμια, Νέμεα, Να, Πίθια και άλλα πάλι, επαναλαμβάνω. Κάθε 4 χρόνια, για την ακρίβεια, τη μια φορά γίνονται κάθε 49 μήνες της Σελήνης και την επόμενη κάθε 50. 49 η μία Ολυμπιάδα, η μία τετραετία δηλαδή, 50 η επόμενη. Και έτσι γίνονταν και τα άλλα, όπως είδαμε εδώ στο νησί. Μάλιστα. Άρα αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο ουσιαστικά καταδεικνύει και ποιος είναι ο κατασκευαστής του μηχανισμού, πέρα δηλαδή από την πορεία του ναυαγίου, το οποίο ανακάλυψαν σημειακείς φουγκαράδες, έτσι, στα αντικήθυρα κτλ. Είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο αποδεικνύει ότι αυτό κατασκευάστηκε στη Ρόδο. Η Ρόδος είχε εκείνη την εποχή που φτιάχτηκε αυτό το μηχάνημα, 150 με 100 π.Χ., τον σημαντικότερο Έλληνα αστρονόμο όλων των εποχών, τον Ύπαρχο. Μάλιστα. Ο Ύπαρχος λοιπόν ζει στο νησί, έχει προφανώς τα αστεροσκοπία του και μάλιστα έκανε παρατηρήσεις και στο στάδιο της Ρόδου, μεταξύ των άλλων, που η Ρίς στο Εμπαράδο έχει και αυτό αστρονομικό προσανατολισμό, όπως και έχει και το Δίο, θέατρο, αν θέλετε, που είναι δίπλα στο στάδιο. Εκεί λοιπόν είχε ασφαλώς και μια σχολή με μαθητές, ένα πανεπιστήμιο με άλλα λόγια, και τους δίδασκε και αστρονομία και πολλά άλλα, και ξέρουμε ότι είχε φτιάξει πολλά μηχανήματα, παραπάνω από 10, που δεν τα γνωρίζουμε όλα. Αφού λοιπόν αυτό το μηχάνημα φτιάχτηκε την εποχή του Υπάρχου, και αφού την εποχή που φτιάχτηκε ο μόνος Έλληνας αστρονόμος που υπάρχει είναι ο σημαντικότερος όλων των εποχών, μπαίνει η υποψηφιότητα με πολύ καλές προοπτικές της Ρόδου να είναι ο χώρος κατασκευής του. Και επιπλέον ξέρουμε επίσης πάρα πολύ καλά ότι εδώ υπήρχαν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για αιώνες, τα καλύτερα εργαστήρια μεταλλουργίας στον κόσμο. Τον ελληνικό κόσμο, που βέβαια κυριαρχούσε εκείνη την εποχή για πολλούς αιώνες. Συνεπώς, όλα αυτά συνδέουν πάρα πολύ καλά τον μηχανισμό με το νησί. Να ρωτήσω κάτι, γιατί έχω διαβάσει διάφορες προσεγγίσεις από πολλούς επιστήμονες. Τελικά Ύπαρχος Ποσειδόνιος Νικίας ή Γέμινος ο κατασκευαστής, ή κανείς εξ αυτών, αλλά από τη Ρόδο, και εδώ χανόμαστε λίγο στο ιστορικό αποτύπωμα. Θα έλεγα ότι ο Ύπαρχος είναι πιθανότατα αυτός που το έφτιαξε. Η δική μας μελέτη άλλαξε
την εποχή που θεωρούμε πως κατασκευάστηκε αυτό το μηχάνημα. Παλιότερα λέγανε 80 π.Χ. και βέβαια εκεί ήταν ακριβώς ο Ποσειδόνιος, μια πολύ σημαντική προσωπικότητα που δεν ήταν μόνο αστρονόμος. Όχι, βέβαια. Ή φυσικός ή μηχανικός και μαθηματικός. Και εξαιρετικός φιλόσοφος ήταν. Αλλά ήταν πρώτου μεγέθους φιλόσοφος, βέβαια. Και πολιτικός που βοήθησε πάρα πολύ το νησί. Ο Ποσειδόνιος όμως μαθαίνουμε από τον Κικέρονα, ο οποίος σπούδασε εκείνη την εποχή εδώ ρητορική και συγχρόνως ασφαλώς αστρονομία από τον Ποσειδόνιο, γράφει για παράδειγμα. Ο φίλος μας ο Ποσειδόνιος έχει στη σχολή του ένα μηχάνημα το οποίο δίνει τη θέση του ήλιου, της σελήνης, των πλανητών και μάλιστα τις θέσεις των πλανητών τις δίνει όχι με ισοταχή κίνηση, αλλά με μεταβλητή που δεν είναι τυχαία. Και μέσα στο μηχανισμό των αντικυθύρων εμείς βρήκαμε ότι η σελήνη κινείται έτσι όπως την περιγράφει ο Κικέρον, δηλαδή εν τέλει, για να μιλήσουμε ακριβέστερα, ακολουθώντας τον δεύτερο νόμο του Κέπλερ, πιθανώς και τους τρεις, όπως εγώ πιστεύω ότι έχω αποδείξει, και ακόμα έχει στο εγχειρίδιο χρήσης όλες τις κινήσεις των πλανητών με όλες τις λεπτομέρειες. Λέει για παράδειγμα, η Αφροδίτη κάνει 584 ημέρες να κάνει μια περιφορά γύρω από τον ήλιο, έτσι όπως την βλέπουμε εμείς βέβαια πάνω από τη γη. Ασφαλώς από τη γη τα βλέπουμε όλα. Και κάνει άλλες 224 μέρες να πάει από το τάδε σημείο του ουρανού στο τάδε σε σχέση με τον ήλιο. Και πάει λέγοντας τα ίδια, λέει, για τους 5 τότε γνωστούς πλανήτες. Και εδώ να προσθέσω ότι βρήκαμε ένα γραναζάκι που είναι περίπου όσο ένα διεύρο και είναι μέσα σε ένα κύλο γρανάζι, όπως είναι τα δάχτυλά μου, και καθώς κινούμε με ένα ελαττήριο μάλιστα το γρανάζι αυτό το εσωτερικό, ο Δίας, γιατί βρήκα ότι πρέπει να είναι ο Δίας αυτός ο πλανήτης, κάνει στον ουρανό μία κίνηση, σαν και αυτή που κάνει τώρα εδώ το δάχτυλό μου, προχωράει μπροστά, ας το πούμε, σταματάει, γυρνάει λίγο πίσω και μετά ξανά πάει μπροστά, άλλες τόσες μοίρες, άλλες τόσες μέρες. Λίγες μέρες πίσω, πολύ περισσότερες μπροστά. Συνολικά περίπου 380 κάτι ημέρες κάνει για έναν τέτοιο κύκλο. Και ασφαλώς, επειδή έχουμε όλες τις κινήσεις των πλανητών, όλα αυτά τα κάνει αυτό το μηχάνημα. Και λίγο πολύ όλα αυτά είναι οι λειτουργίες του που εγώ υποστηρίζω ότι γίνονται αυτομάτως με ένα σύστημα που έχουμε σαν τα ρολόγια του κούκου, ένα βάρος δηλαδή, ένα αντίβαρο, ένα αλυσιδάκι που γυρνάει γύρω από ένα γρανάζι όπως ακριβώς οι αλυσίδες του ποδηλάτου με τον τροχό του ποδηλάτου, αλλά αντί να έχει τα πόδια μας να κινούν το ποδήλατο, το μηχάνημα σε αυτή την περίπτωση, έχουμε ένα βάρος και αντίβαρο και κάτω από το ένα από αυτά τα δυο έχουμε ένα κομμάτι φελό, ένα πλωτήρα, που είναι μέσα σε ένα δοχείο που το νερό ανεβαίνει με σταθερό ρυθμό, όπως μας λέει ο Ήρων, που είναι ένας εξαιρετικός μαθηματικός και φυσικός και αστρονόμος και μηχανικός. Αναγκάζει λοιπόν να ανεβαίνει ο φελός η στάθμη του νερού και βάρος και αντίβαρο κάνουν το μηχάνημα αυτό να λειτουργεί και γίνεται πια ένα ρολόι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Υπάρχει κάποιο στοιχείο από το μηχανισμό που θεωρείτε ότι ακόμη το αναζητείτε, δεν το έχετε ακόμη αποκαλύψει? Διότι, εάν δεν απατώμε, είναι ένας μηχανισμός τον οποίο έχει ασχοληθεί η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Δηλαδή, θυμάμαι τη Χιούλε Πάκαρτ να κάνει αξονικές τομογραφίες. Θυμάμαι η NASA να ασχολείται με το θέμα και καθηγητές από όλο τον κόσμο. Πράγματι, ήμασταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
Τώρα έχουμε γίνει περισσότερες ομάδες με πολύ περισσότερο κόσμο, ακριβώς όπως το περιγράψατε. Κάναμε εξαιρετικές αξονικές τομογραφίες με ένα μηχάνημα της X-Tech, τώρα το έχει πάρει η Nikon για την ακρίβεια, και με ένα μηχάνημα της Hewlett-Packard, όπως είπατε, είδαμε την εξωτερική επιφάνεια. Όλα αυτά τώρα τα έχουμε διαθέσιμα στους επιστήμονες και συνεχώς γίνουν καινούργια πράγματα. Ένα πολύ σημαντικό που θεωρώ ότι ανακάλυψα τελευταία είναι πως ένας λίθος που μοιάζει λίγο πολύ με ένα τούβλο, θα έλεγα, και έχει, και το λέω τούβλο γιατί έχει 12 οπές στοιχημένες, όπως τα τούβλα λίγο πολύ, μόνο που αποτελούν, εγώ υποστηρίζω, 12 βαλβίδες. 12 βαλβίδες κονικές, σαν και αυτές που έχει το αυτοκίνητό σας, και έβαζαν σε λειτουργία χρησιμοποιώντας 12 σπαγκάκια που το καθένα έχει διαφορετικό μήκος, και τα σπαγκάκια τυλίγονται γύρω από έναν κύλινδρο που γυρνάει, ας πούμε, κάθε ώρα μια στροφή. Γυρνώντας μια στροφή ο κύλινδρος, τα σπαγκάκια που είναι τυλιγμένα όλα επάνω του μικραίνουν κατά το μήκος της περιφέρειας και κάθε μία ώρα ανοίγει ένα πόμα. Ανοίγει δηλαδή μια βαλβίδα. Η βαλβίδα αυτή αφήνει ένα ρευστό ή λίγη άμμο ή ένα σφαιρίον να πέσει, και αυτό το σφαιρίον ή η άμμος που πέφτει κάνει να λειτουργήσει ένας αυτοματισμός. Όλα αυτά τα διαβάζουμε στον Ήρωνα, τα διαβάζουμε στις περιγραφές του ρολογιού του Αρχιμίδη, για παράδειγμα, ο οποίος βέβαια έζησε μια 50ετία ή και 100 χρόνια πριν την κατασκευή αυτού του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα υπερρολόι αστρονομικό που τα κάνει όλα, είναι δηλαδή με πολλές λειτουργίες σαν και αυτές ενός κούκου. Το ρολόι του Αρχιμίδη είχε πράγματι ένα πουλάκι, το οποίο καθώς έπεφτε, μάλλον μερικά πουλάκια για την ακρίβεια, όταν έπεφτε η σφαιρούλα που σας περιέγραψα προηγουμένως με μία βαλβίδα σαν και αυτές που πιστεύω ότι ήταν σε αυτόν τον λίθο που βρήκαν οι αρχαιολόγοι στα Αντικήθυρα, άρχιζε ένας αριθμός από πουλάκια να κελαϊδάνε για μερικά λεφτά λέγοντας «Η ώρα είναι μία, δύο, τρεις» ή κλπ. Όπως ακριβώς η κούκκι σήμερα. Αυτή είναι λοιπόν μια εξέλιξη, μια υπόθεση εργασίας στην οποία εγώ δουλεύω, πρέπει να σας πω. Και ελπίζουμε ότι τώρα που έχουμε την ευτυχία να έχει εγκριθεί ένα καινούριο πρόγραμμα πενταετές για τους αρχαιολόγους μας, που θα ξαναπάνε από το επόμενο έτος να ψάξουν εκεί στο βάθος της θάλασσας των Αντικυθύρων, να συνεχίσουν το έργο των σημειακών διτών, των Σφουγγαράδων, και οι άξιοι αρχαιολόγοι μας με την κυρία Σίμωση και τους εξαιρετικούς νέους που έχει μαζί της, Έλληνες δίτες, θα βρουν καινούργια πράγματα, αντικείμενα. Κάποια από αυτά μπορεί να ταιριάζει με το μηχανισμό μας και ελπίζω του χρόνου να μπορούμε να σας πούμε νεότερα. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή γνωρίζω ότι πετάτε σε λίγο, οπότε πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, να σας ευχαριστήσω. Μένουμε στο εξής, ότι ελπίζουμε σύντομα να ακούσουμε την είδηση ότι βρήκαμε κομμάτι μηχανισμού που γράφει ύπαρχος. Που να γράφει ύπαρχος. Ή made by. Δηλαδή αυτό το οποίο μας λείπει είναι το κομμάτι του μηχανισμού made by, έτσι. Ακριβώς. Θα είναι μια πραγματικά εξαιρετική. Και να ρωτήσω τελευταίο, κύριε καθηγητά, πώς καταφέρατε, δηλαδή αυτός ο μηχανισμός τώρα που μας δείχνετε εσείς το αντίγραφο, έτσι, έχει γίνει με πάρα πολύ κόπο, φαντάζομαι, έτσι. Κομμάτι-κομμάτι. Βέβαια, βέβαια. Πόσο σας πήρε όλο αυτό? Με τις ακτινογραφίες να βρούμε με ακρίβεια τα γρανάζια που περιέχει, ποιο συνδέεται με ποιο,
Μπορέσαμε και διαβάσαμε το νόμο του Κέπλερ με τα μαθηματικά που έχει μέσα του κρυμμένα στα γρανάζια και μπορούμε και τα διαβάζουμε τα μαθηματικά και στην συνέχεια μπορέσαμε να κάνουμε αυτές τις ανακατασκευές. Βρήκαμε για παράδειγμα μεταξύ των άλλων και έχει ενδιαφέρον αυτό ότι αυτός ο αρχαίος υπολογιστής χρησιμοποιεί τα ίδια ακριβώς μαθηματικά που το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί για να μεταφέρει τη φωνή σας, να την κάνει bit και byte, να τη στείλει στην άλλη άκρη της γης και να γυρίσει πίσω και τα bit και byte να γίνουν με τα μαθηματικά του μηχανισμού των αντικυθύρων ακουστικά κύματα και να τα ακούσουμε μέσω του αέρα στα αυτή μας και να καταλάβουμε τι λέει ο φίλος μας. Εντυπωσιακά όλα αυτά στη Γη. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Να τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Και είμαι σίγουρος σε κανένα χρόνο θα έχουμε καινούργια πράγματα και με ευχαρίστηση θα τα πούμε από το φιλόξενο σταθμό σας και πάλι. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά και θα αλλάξουμε και πάλι εντελώς θέμα, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι ο μηχανισμός των αντικυθύρων είναι ένα καύχημα έτσι, του ελληνικού πολιτισμού, το οποίο συνεχίζει να απασχολεί την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και θα συνεχίσει από ό,τι φαίνεται.